ψηφίσατε. Σε ποιον χρεώνετε λοιπόν τα άπειρα λάθη της ομάδας και του γύρου? Γιώργος. Στο διάλογο το γαϊδούρια, ο Γιώργος όλοι σας και εσύ μωρ, δεν τρέπεσαι. 2 χρόνια έβρισε όλο τον κόσμο, δεν έβαινες άνθρωπο να μιλήσει. Άρα που θα μιλήσει, μιλάω εγώ τώρα. Στο νούμερο 5 λέει ο δύναμος κρίκος. Μου ήρθε κατούριμα τώρα που έχετε καμιά πισίνα. Καλώς ήρθατε στο πιο αδύναμο κρίκο. Ρολόι. Στο ποδόσφαιρο, με ποιο γράμμα του αλφαβήτου παρομοιάζουμε την πάνω γωνία του τέρματος? Πάσο. Γάμα. Δεν ξέρω τι να πω, δεν μπορώ. Συγχύζομαι, λυπηθείτε με. Την ώρα που σε γνώρισα, βαριά την καταργέμαι, αγαπητέ Μιχαήλ. Ο Θεός με λυπήθηκε και τέλειωσε αυτός ο γύρος. Κάποιος είναι συγγενής του Γκουφί. Πώς λέγεται ο ανατολίτικος χαιρετισμός που έχει ταυτιστεί με την δουλοπρέπεια? Σαλάμ αλέκ. Τεμενάν. Για κάποιον εδώ είναι το σαλάμ αλέκουμ, ψηφίστε τον. Κάποιος θα παρακολουθήσει την υπόλοιπη εκπομπή από τη συσκευή του σπιτιού του. Όλοι μέγα, εκτός από έναν. Είστε ο πιο αδύναμος κρίκος και λυπάμαι τα μάλα. Εμείς θα ξαναλέμε την επόμενη φορά με τον πιο αδύναμο κρίκο. Καλό σας βράδυ. Ναι, δεν θα το πιστέψετε, αλλά πάλι... Αυτό, ε. Στο νούμερο 1, το ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος, το πιο γνωστό και επιτυχημένο παιχνίδι παγκοσμίως. Μέχρι και στα Όσκαρ πήγε, μέσω της ταινίας Slumdog Millionaire. Παρουσιαστής του, ο Σπύρος Παπαδόπουλος. Αχ, κύριε Σπύρο, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Είχα πάει και στη Ρώση και ρουλέτα, αλλά έχασα γιατί με ρώτησαν μια βλακία με ένα ψυχαναλυτή και μια οργόνη. Παρακαλώ, να δούμε τη 13η ερώτηση. Ποιος μεγάλος ψυχαναλυτής επινόησε την οργόνη? Α, ο Άλφρεντ Άντλερ. Β, ο Βίλχεμ Ράιχ. Γάμα, ο Καρλ Γιούγκ ή δεν ήταν ο Ζίγμουντ Φρόιντ? Βρε, δεν με παρατάσσει κι εσύ και ο οργόνος. Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος? Βάλτε αυτά που παράγουν ή μέλισσα, γελάδα, μεταξοσκόλικας, όρνηθα σε αντίστοιχη σειρά. Τέλος χρόνου και πολλοί νύχτες. Ο Κώστας Δουνιάς ήταν ο πιο γρήγορος από όλους και έτσι θα αντιμετωπίσει το τέρας. Ποιος θεωρείται ο πατέρας του διαλεκτικού υλισμού? Συνήθως το κοινό δεν κάνει λάθος. Εγώ δεν την ξέρω καθόλου την ερώτηση, οπότε θα πω ότι πήγε το κοινό. Και πείτε μας, ο τέρας, ναι. Τι είναι το Άγιον Όρος για τις γυναίκες? Αλφάβατο. Το Α, παρακαλώ. Βεβαίως. Ποιον κόκορα ονομάζουμε καπόνι? Τον ευνουχισμένο. Είμαστε σίγουροι? Τον ευνουχισμένο. Ναι. Μπράβο. Ήταν η UNRWA στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Α, οικονομική συνεργασία του ΟΗΕ. Και είναι σωστό. Ο πατέρας θα τα βρει μπαστούνια απόψε.